Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θέματα που αφορούν την απασχόληση και την ανεργία συζήτησε το Κυβερνητικό Συμβούλιο ΚΙΣΥΜ, το οποίο συνεδρίασε το πρωί στον Αστέρα της Βουλιαγμένης υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου με διευρυμένη συμμετοχή υπουργών. Μετά από εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κώστα Σιμίτη και διεξοδική συζήτηση, το ΚΙΣΥΜ καθόρισε τις κατευθυντήριες αρχές για τα επιμέρους θέματα που θα απασχολήσουν το Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης και Παραγωγικότητας, το ΕΣΑΠ, το οποίο θα συνεδριάσει την προσεχή Τετάρτη. Η κυβέρνηση θα καταλήξει σε οριστικές αποφάσεις μετά τη γνωμοδότηση του ΕΣΑΦ. Τρεις βόμβες εξεράγησαν τη νύχτα σε γραφεία των επιχειρήσεων Σκαλιστήρη και της Πυραϊκής Παπραϊκής. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις αστιφύλακες. Η πρώτη έκρηξη έγινε στη 1.30 μετά τα μεσάνυχτα σε ασανσέρα του κτηρίου, όπου στεγάζονται γραφεία της Πυραϊκής Παπραϊκής, Καλαμιώτου και Καπνικαρέας. Οι ζημιές που προκάλεσε η έκρηξη αυτή στο κτίριο υπολογίζονται σε 500.000 δραχμές. Η βόμβα στο κτίριο των επιχειρήσεων Σκαλιστήρη στο Νέο Κόσμο εξεράγει στις 4 παρατέταρτο το πρωί. Αμέσως έσπευσε εκεί δύναμη της αστυνομίας και λίγο αργότερα στον ίδιο χώρο εξεράγει και δεύτερη βόμβα. Από την δεύτερη αυτή έκρηξη τραυματίστηκαν ελαφρά οι αστιφυλάκες Γιώργιος Πουλάκης, Βασιλείος Δοβόλης και Νικόλαος Ντουράκης. Άγνωστος τηλεφώνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σε απογευματινή εφημερίδα, υποστηρίζοντας ότι την ευθύνη για τις βόμβες αναλαμβάνει η οργάνωση Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας. Άγνωστη γυναίκα επίσης τηλεφώνησε σε άλλη απογευματινή εφημερίδα, υποστηρίζοντας και αυτή ότι τις βόμβες τις τοποθέτησε ο ΕΛΑ. Κατάφορη παραβίαση των διεθνών κανόνων και των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αποτελεί κάθε προσπάθεια για επικισμό της αμοχώς του. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων σε σημερινή του δήλωση, με την οποία σχολιάζει νέες απειλές του Ραούφ Ντενκτάς, ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος. Περισσότερο όμως την ανταπόκριση του Τάκη Κουναφή από τη Λευκοσία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με σημερινή δήλωσή του τόνισε και πάλι πως οποιαδήποτε προσπάθεια για επικισμό της κατεχόμενης από τον τουρκικό Ατήλα πόλης της Αμοχώς του συνιστά κατάφορη παραβίαση των αποφάσεων και των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα του ψηφίσματος 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας καθώς και της Συμφωνίας Κυπριανού Ντενκτάς του 1979. Σχολιάζοντας τις νέες απειλές του Ραούφ Ντενκτάς για επικισμό της Αμοχώς του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε πως η κυπριακή κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προβαίνει στις δέουσες ενέργειες. Ανέφερε όμως ότι το θέμα των συνεχιζομένων τουρκικών προκλήσεων και της κλιμακούμενης τουρκικής αδιαλαξίας δεν αφορά μόνο την Κύπρο αλλά και τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και όλες τις χώρες που πραγματικά ενδιαφέρονται για προώθηση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος. Επιβάλλεται, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η υιοθέτηση πιο αποτελεσματικών μέτρων και διαδικασιών έναντι της Τουρκίας, διαφορετικά πρόσθεσε, η λύση του Κυπριακού καθίσταται εκ των πραγμάτων ανέφικτη, γεγονός που εκτός των άλλων εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Με την ευκαιρία της επετείου της κατάληψης της πόλης της Αμοχώς του στις 15 Αυγούστου, στο οδόφραγμα της Δερίνιας θα διοργανωθεί μέρα μνήμης για την κατεχόμενη πόλη. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει και αντικατοχική πορεία. Επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 32 δισεκατομμυρίων δραχμών για την αξιοποίηση κυρίως του δασικού μας πλούτου υπέβαλε η Πασεγές για έγκριση και χρηματοδότηση από τα ολοκληρωμένα μεσογειακά προγράμματα. Από τις επενδύσεις που προγραμματίζονται τις σημαντικότερες θα τις κάνουν συνεταιρισμοί που θα απορροφήσουν κονδύλια ύψους 19,2 δισεκατομμυρίων δραχμών για την αξιοποίηση του δασικού πλούτου. Επίσης, 5,8 δισεκατομμύρια θα επενδυθούν στην οργάνωση των συνεταιρισμών, την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού τους. Σήμερα πήραμε μια ανάσα και η πρόβλεψη είναι ότι το Βορειαδάκι θα συνεχιστεί και αύριο. Όμως, εδώ και 5 μέρες η θερμοκρασία είχε μια σταθερή άνοδο, με αποκορύφωμα τη χθεσινή μέρα. Και δεν ξέρουμε μετά από τη δροσερή, αν μπορούμε να την πούμε έτσι παρένθεση, ποιες άλλες θερμομετρικές δοκιμασίες θα περάσουμε. Η χθεσινή ανυπόφορη ζέστη έστειλε σε εφημερεύοντα νοσοκομεία 11 άτομα,
με απλές λιποθυμίες. Σήμερα στις αγροτικές περιοχές Κουροχώρη Ηλίας και των χωριών Καπιτσάτα και Καπανδρητίου της Κεφαλονιάς, καθώς και λίμνης Δίστου της Χαλκίδας, Σκάλας Λακωνίας και του Δημόσιου Ψυχιατρίου Πάτρας Ολύμπου της Κατερίνης. Μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας καταβάλουν προσπάθειες για τον έλεγχο και την κατάσβεση των πυρκαγιών αυτών. Στο μεταξύ έσβησαν σήμερα οι πυρκαγιές στο Μαυρόλοφο και Πέρδικα του Αλμύρου. Κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Μαυρόλοφο, ο πυροσβέστης Φώτης Κυρίκος έπαθε σοβαρά εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου. Ενώ ένα όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας υπέστη σημαντικές ζημιές. Συνολικά σήμερα ξέσπασαν 33 πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, από τις οποίες όμως οι περισσότερες έσβησαν χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας, δυνάμεων του στρατού καθώς και κατοίκων των περιοχών αυτών, χωρίς έτσι να πάρουν μεγάλες διαστάσεις. Για τη φωτιά τώρα της Θάσου θα μας μιλήσουν οι συνάδελφοι από το στούντιό μας στην Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε πριν από 2 ώρες η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 2.30 τη νύχτα στο νησί της Θάσου. Η φωτιά ξεκίνησε σε δασική περιοχή με βευκοδάσους μεταξύ των χωριών Κίνηρα και Αλικές της κοινότητας Θεολόγου, στα νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού, και λόγω του δυνατού αέρα μεταδόθηκε γρήγορα, δημιουργώντας 2 μέτωπα. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, του Δασαρχείου, της ελληνικής αστυνομίας και κάτοικοι από τις γύρω περιοχές από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στον τόπο της φωτιάς και έδωσαν πραγματική μάχη για να τη σβήσουν. Επίσης, από το πρωί 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα πήραν μέρος στην προσπάθεια κατάσβεσης, ρίχνοντας τόνους νερού και επιβροδεντικού υγρού. Στον τόπο της πυρκαγιάς βρέθηκε από χθες τη νύχτα ο νομάρχης Καβάλας Γιάννης Μπέλτσιος, ο οποίος συντόνισε το έργο της κατάσβεσης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, κάηκαν 1.600 στρέμματα πευκοδάσους και αυτή τη στιγμή υπάρχουν ορισμένες μικροαιστείες που αντιμετωπίζονται από τις ισχυρές δυνάμεις και θα παραμείνουν όλη τη νύχτα στον τόπο της πυρκαγιάς. Επίσης, στο αεροδρόμιο του Αμυγδαλαιώνα θα παραμείνουν και τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Τη δημιουργία δασικού φυτωρίου και επεστροφογεννητικού σταθμού στο νομό Καρδίτσας προωθεί το Υπουργείο Γεωργίας. Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας, σε απάντηση προς την Ένωση των Αγραφιώτικων Χωριών, αναφέρεται ότι στο νεοχώρι της Καρδίτσας θα δημιουργηθεί το δασικό φυτώριο, που θα καλύπτει έκταση 80 στρεμάτων κοντά στη λίμνη Πλαστήρα και θα χρησιμοποιηθεί για να παράγει έλατα. Η δημιουργία του φυτωρίου έχει σαν στόχο την τροφοδοσία του νομού Καρδίτσας με φυτιακό υλικό, ενώ μεγάλες ποσότητες με έλατα θα χρησιμοποιηθούν για τις ορεινές αναδασώσεις. Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 28 εκατομμύρια δραχμές. Επίσης, στην κοινότητα Ανθυρού θα γίνει ο πεστροφογεννητικός σταθμός δυναμικότητας 500.000 ιχθυδίων, όπου θα αναπαράγεται η ντόπια πέστροφα. Από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Αγγείων Βελτιώσεων προκηρύχθηκαν μειοδοτικοί διαγωνισμοί για την εκτέλεση σειράς έργων σε κοινότητες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται συγκεκριμένα για την εκτέλεση ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εργασιών σε αντλιοστάσια αρδευτικών δικτύων, καθώς επίσης για ανορίξεις γεωτρήσεων στις κοινότητες Ευρώπου και Άγιου Πνεύματος Κυλικής, Βασιλιάδας και Μελισσοτόπου Καστοριάς και Σκλήθρου Φλόρινας. Για την εκτέλεση των έργων αυτών θα διατεθούν πιστώσεις 50 εκατομμυρίων δραχμών. Μέσα στον Αύγουστο θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των Δημητρίων, που θα δώσει φέτος προτεραιότητα και έμφαση στην ελληνική, καλλιτεχνική και πνευματική δημιουργία. Στις εκδηλώσεις εντάσσονται φέτος για πρώτη φορά η ελληνική λογοτεχνία και ο κινηματογράφος. Σημαντική θα είναι η συμμετοχή του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης με συμπόσιο αφιερωμένο στα 50 χρόνια από τον θάνατο του Βενιζέλου και με θέμα «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η Βόρεια Ελλάδα». Σε ειδικές εκδηλώσεις, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει εξασφαλίσει την συνεργασία των ξένων μορφωτικών αποστολών. Με συναυλία του Μάνου Χατζηδάκη άρχισαν πριν από λίγο οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Φιλίππων Θάσου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, ενώ στο Αρχαίο Θέατρο Θάσου το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κομωτινής παρουσιάζει σήμερα και αύριο τον Ταρτούφο του Μολιέρου. Από Θεσσαλονίκη, καλό σας βράδυ. Να περάσουμε σε εξωτερικές ειδήσεις. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αγνοείται η τύχη 3 αγοριών που βρίσκονται παγιδευμένα στα ερείπια σπιτιών, τα οποία κατέρευσαν σήμερα το πρωί από κατολίσθηση βράχων παρακείμενου λόφου στο χωριό Σενίζε της νότιο-ανατολικής Ιταλίας. Τουλάχιστον 100 άνδρες των σωστικών συνεργείων προσπαθούν να ανασύρουν τα 3 μικρά αγόρια. Περίπου 50 οικογένειες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και εγκαταστάθηκαν σε ξενοδοχεία της περιοχής για προληπτικούς λόγους.
Το χωριό Σενίζε βρίσκεται σε μια από τις πιο σεισμογενείς περιοχές της Ιταλίας. Εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ωστόσο ότι τελευταία δεν είχαν σημειωθεί σεισμικές δονήσεις στην περιοχή. Πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα έγινε σήμερα στη Βρετανία. 10 άτομα σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν, μερικά από τα οποία σοβαρά, όταν ένα αμαξοστοιχείο που μετέφερε παραθεριστές συγκρούστηκε με μικρό φορτηγό σε αφύλακτη διάβαση στο χωριό Λόγκινγκτον της κομιτείας Χάμπερσάιντ της βορειοανατολικής Αγγλίας. Πρόκειται για το σοβαρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Βρετανία που έγινε τα δύο τελευταία χρόνια. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγκαν απάντησε σήμερα με επιστολή του στις τελευταίες προτάσεις για τον έλεγχο των εξοπλισμών που έκανε ο σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Η επιστολή δόθηκε στη Μόσχα από τον Άρθουρ Χάρτμαν στο σοβιετικό υπουργό των Εξωτερικών Έντβαρντ Σεβαρνάντζε. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οικού, Λάρι Σπίξ, δήλωσε ότι αυξάνονται οι προοπτικές για πρόοδο στις Αμερικανο-Σοβιετικές σχέσεις, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να επιδιώκουν την ουσιαστική μείωση των επιθετικών πυρηνικών όπλων και των στρατηγικών πυράβλων. Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε από την Ουάσιγκτον δήλωση κυβερνητικού αξιωματούχου, σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος Ρέιγκαν στην επιστολή του επισημαίνει ότι είναι έτοιμος να καθυστερήσει την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για τη στρατηγική άμυνα, τη γνωστή ως πόλεμος των άστρων. Στο Λίβανο τώρα, η φιλοπερσική οργάνωση Ισλαμικός Ιερός Πόλεμος απελευθέρωσε σήμερα τον ηλικίας 51 χρόνων Ρώμαιο Καθολικό Αμερικανό ιερέα Λόρανς Ζένκο, που κρατούσε ως όμηρο εδώ και 19 μήνες. Ο Ζένκο απελευθερώθηκε από τους απαγωγείς του στο χωριό Αλ-Καράουν της κοιλάδας Μπεκά, που ελέγχεται από τους Σύρους, και μεταφέρθηκε από τις Συριακές Αρχές στη Δαμασκό. Στην Συριακή πρωτεύουσα συναντήθηκε με την Πέγγι Σέι, η οποία προσπαθεί να απελευθερώσει τον αδελφό της, Αμερικανό δημοσιογράφο Τέρι Άντερσον, ο οποίος επίσης κρατείται όμηρος από εξτρεμιστές μουσουλμάνους. Does this bring closer the hope for the other hostages also to be released? We will work for that, as we so often pray for that. Περιοδεία στη Μέση Ανατολή αρχίζει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών George Bush με πρώτο σταθμό την Ιερουσαλήμ, όπου θα έχει συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Σίμον Πέρες. Εκπρόσωπος τύπου του Αμερικανού αντιπρόεδρου δήλωσε ότι ο κύριος Bush δεν αποκλείει και επίσκεψη στο Μαρόκο για συνομιλίες με τον βασιλιά Χασάν, αν αυτό πρόκειται να συμβάλλει στις αραβο-ισραηλινές προσπάθειες για ειρήνευση. Με την επίσκεψη Bush στην Ιερουσαλήμ συνεχίζει το νέο κύκλος των έντονων διπλωματικών διαβουλεύσεων για το Μεσανατολικό, ένας κύκλος που άρχισε με την εντυπωσιακή και ξαφνική συνάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Μαροκινό Μονάρχη. Ο απόϊχος από αυτήν τη συνάντηση δεν έχει σβήσει ιδιαίτερα μετά τις εκ διαμέτρου αντίθετες δηλώσεις που έκαναν δύο άνδρες. Συγκεκριμένα ο κύριος Πέρες είπε πως έγινε ένα ακόμη βήμα στην διαδικασία ειρήνευσης, ενώ ο βασιλιάς Χασάν δήλωσε πως η συνάντηση αποδείχθηκε ναυάγιο εξαιτίας της απροθυμίας του κ. Πέρες να δεχθεί διαπραγματεύσεις με την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Την απροθυμία αυτή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν είναι σίγουρο πως τη συμμερίζεται ο Ισραηλινός λαός. Η βουλευτής του κινήματος για τα δικαιώματα του πολίτη, κυρία Σουλαμίτ Αλάνι, που επισκέφτηκε πρόσφατα την Ελλάδα, σε συνέντευξή της στη Μένια Παπαδοπούλου δηλώνει κατηγορηματικά ότι περισσότερο από το 50% του Ισραηλινού λαού είναι διατεθειμένοι να επιστρέψουν εδάφη στους Παλαιστίνιους και να ανοίξουν το δρόμο για την ειρήνη. Μπορείτε όμως να έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την ενδιαφέρουσα όσο και αποκαλυπτική αυτή συνέντευξη στο τέλος του δελτίου μας. Στο μεταξύ, η συνάντηση Χασάνα Πέρες συνεχίζει να προκαλεί αντιρρήσεις από την αραβική πλευρά. Ο Λίβιος ηγέτης Μουαμάρ Καντάφη αρνήθηκε σήμερα να δεχτεί τον απεσταλμένο του βασιλιά Χασάν, ο οποίος του μετέφερε μήνυμα του Μαροκινού Μονάρχη. Η επίμαχη συνάντηση Χασάν Πέρες κάλυψε εξάλλου μεγάλο μέρος των συνομιλιών που είχαν σήμερα στη Δαμασκό ο βασιλιάς Χουσέιν της Ιορδανίας με τον Σύρο πρόεδρο Χαφέζ Αλ-Άσαντ. Η επίσκεψη του Ιορδανού Μονάρχη στη Συρία είναι η τρίτη από πέρυσι και εντάσσεται στα πλαίσια των προσπαθειών του να επιτύχει την προσέγγιση Συρία-Ιράκ με σκοπό την πραγματοποίηση μιας αραβικής διάσκεψης κορυφής με βασικά θέματα τον Περσο-Ιρακινό πόλεμο και το Παλαιστινιακό. Σε πολυσύχανο στο δρόμο του Νιούρι της Βόρειας Ιρλανδίας, τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν σήμερα από δύο αγνώστους που ήταν ντυμένοι χασάπιδες. Ο αριθμός των αστυνομικών που έχουν σκοτωθεί φέτος στη Βρετανική αυτή επαρχία φτάνει τους 9.
Οι αστυνομικοί βρίσκονταν στο παρκαρισμένο αυτοκίνητό τους όταν οι ένοπλοι πλησίασαν και τους πυροβόλησαν. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την ταυτότητα των δραστών, υποπτεύεται όμως πως είναι ενέργεια του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού. Το εκτός νόμου κόμμα της Νότιας Αφρικής, Εθνικό Αφρικανικό Κογκρέσο, εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για την κίνηση του Λευκού Οίκου προς την κατεύθυνση της επιβολής περιορισμένων κυρώσεων κατά του ρατσιστικού καθεστώτος της Πρετόρια. Η ανάγκη να αρχίσουν διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων της μαύρης αντιπολίτευσης στη Νότια Αφρική με την ηγεσία της Πρετόρια ήταν το αντικείμενο των συνομιλιών που είχε χθες στη Μποτσουάνα ο Βρετανός Υπουργός των Εξωτερικών, Σερ Τζέφρι Χάου. Ο κύριος Χάου έφτασε σήμερα στη Σουαζιλάνδη για να συζητήσει τις επιπτώσεις που θα είχαν ενδεχόμενες οικονομικές κυρώσεις κατά της Πρετόρια στο μικρό αυτό νοτιοαφρικανικό βασίλειο. Ο πρωθυπουργός της Σουαζιλάνδης, πρίγκιπας Μπεγκίμπι, δήλωσε στον κύριο Χάου ότι η χώρα του είναι πρόθυμη να μεσολαβήσει στην ειρηνική επίλυση της νοτιοαφρικανικής κρίσης. Στο μεταξύ, οι Βερμούδες προσθέθηκαν σήμερα στις χώρες που αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν τους αγώνες της Κοινοπολιτείας που γίνονται στο Εδιμβούργο. 32 επί συνόλου 49 χωρών της Κοινοπολιτείας συμμετέχουν στο μποϊκοτάζ των αγώνων αυτών σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την άρνηση της Βρετανικής κυβέρνησης να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις στη Νότια Αφρική. Η ισχυρή έκρηξη βόμβας έγινε σήμερα στο Σαντιάγκο, πρωτεύουσα της Χιλής, σε μικρή απόσταση από το προεδρικό μέγαρο του δικτάτορα Πινοσέτ. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν περίπου 25 άτομα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πέθαναν χθες δύο προσωπικότητες. Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Μινέλη, σύζυγος της ηθοποιού Τζούλι Γκάρλαντ και πατέρας της Λίζας Μινέλη, πέθανε τη νύχτα σε ηλικία 83 χρόνων στο Λος Άντζελες. Ο Άβερελ Χάριμαν, Αμερικανός διπλωμάτης με σημαντική δράση στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σύμβουλος 5 Αμερικανών Προέδρων, πέθανε στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 94 χρόνων. Και να ξαναγυρίσουμε και πάλι στον εσωτερικό χώρο. Δεξίωση προς τιμήν των αξιωματικών που αποφύτησαν φέτος από τις παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας έδωσε απόψε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Αλτζετάκης στο προεδρικό μέγαρο. Στην δεξίωση παρέστησαν ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, ο Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης και Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, το Προεδρείο της Βουλής, οι Υπουργοί Προεδρίας της Κυβέρνησης Σάκης Τσοχαντζόπουλος, Εσωτερικών Μένιος Κουτσόγιώργας, Δημόσιας Τάξης Αντώνης Δροσογιάννης και Εμπορικής Ναυτιλίας Στάθης Αλεξανδρής, άλλα μέλη της κυβέρνησης, οι αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Χαρίλος Φλωράκης, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και ανώτατοι αξιωματικοί. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που επισκέφθηκε τη Σάμο, πήγε το πρωί στη στρατιωτική διοίκηση του νησιού και ενημερώθηκε από τον διοικητή της, ταξίαρχο κ. Μιχαλόπουλο. Στη συνέχεια επισκέφθηκε μεθοριακό φυλάκιο. Χθες βράδυ, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μίλησε σε συναισθήσεις μελών του κομματός του στο βαθύ της Σάμου. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα εθνικά μας θέματα και τόνισε ότι όλοι οι Έλληνες είναι ενωμένοι και έτοιμοι να υπερασπίσουν τα εθνικά εδάφη εναντί οποιοδήποτε κινδύνου. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τη θέση του ότι ο διάλογος της χώρας μας με την Τουρκία είναι εφικτός και ωφέλιμος υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν σεβαστά τα εθνικά μας σύνορα και οι κανόνες του διεθνούς δικαίου. Προχωρεί σύντομα η οργάνωση του Εθνικού Κέντρου Ερευνών για την Υγεία. Η λειτουργία του κέντρου προβλέπει στην πρόοδο της ιατρικής, αποβλέπει στην πρόοδο της ιατρικής έρευνας και της ιατρικής επιστήμης στη χώρα μας, καθώς και στη βελτίωση της περίθαλψης. Ήδη με προεδρικό διάταγμα συγκροτούνται τα όργανα του κέντρου έρευνας. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί ετοίμασε ο Σταμάτης Μαλέλης. Θα ήταν ουτοπία να μιλούσαμε για την ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος υγείας, για την αναβάθμιση της περίθαλψης χωρίς να υπάρχει ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης και της έρευνας. Αυτό έχουν τονίσει πολλές φορές στελέχη του Υπουργείου Υγείας, θέλοντας να επισημάνουν την αναγκαιότητα της ανάπτυξης της επιστήμης και της έρευνας σε ένα κόσμο που μετασχηματίζεται ταχύτατα και δημιουργεί νέες ανάγκες. Το Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας, που θεσπίστηκε με τον νόμο για το ΕΣΥ, έρχεται να καλύψει το τεράστιο κενό που υπήρχε στον τομέα της υγείας και που καταδίκαζε τη χώρα μας σε συνεχή υπανάπτυξη στην ιατρική επιστήμη. Το Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας θα συντονίζει, θα προαγάγει και θα εκτελεί τις επιστημονικές και τεχνολογικές έρευνες. Θα παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και θα κάνει μελέτες που θα αναθέτονται από το Υπουργείο Υγείας, νοσηλευτικά ιδρύματα και κοινωνικούς φορείς.
Ακόμη θα συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα. Το κέντρο θα χρηματοδοτεί τα ερευνητικά προγράμματα, θα ενοποιεί τις ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα των βιοιατρικών επιστημών και θα χορηγεί ερευνητικές υποτροφίες. Μετά το τέλος της υποτροφίας, ο υπότροφος θα υποχρεούται να εργαστεί για 5 χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κομβικό σημείο στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Υγείας αποτελεί ο Εθνικός Προγραμματισμός, ο οποίος θα συμβάλλει στη βελτίωση της θέσης της χώρας στο διεθνή καταμερισμό παραγωγής επιστημονικών γνώσεων. Όπως έχουν επανειλημμένα δηλώσει στελέχη του Υπουργείου Υγείας, η έρευνα και η επιστήμη αποτελούν ενδιάμεσο στόχο για την ανάπτυξη της περίθαλψης. Αρκεί η έρευνα να μην γίνει αυτός ο σκοπός, αλλά να επικεντρωθεί στα βασικά υπαρκτά προβλήματα υγείας που υπάρχουν σήμερα. Ήδη με προεδρικό διάταγμα που προωθείται, συγκροτούνται τα όργανα του κέντρου, που είναι το Κεντρικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή και ο Συντονιστής. Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Ξαβιέ Παρές Ντε Κουεγιάρα, έφτασε στα γραφεία του ΟΗΕ στην Αθήνα, που αφορά στην έκκληση της Ακρόπολης. Το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ θα ανακοινωθεί στην τελετή που θα γίνει στον Άριο Πάγο στις 6 Αυγούστου, τη βραδιά που θα σχηματιστεί η ανθρώπινη προστατευτική αλυσίδα γύρω από τον ιστορικό βράχο της Ακρόπολης. Η έκκληση της Ακρόπολης, όπως είναι γνωστό, πραγματοποιείται για τέταρτη χρονιά εφέτος στην επέτειο του ατομικού ολοκαυτώματος της Χειροσίμα. Οι εφετινές εκδηλώσεις θα αρχίσουν την Παρασκευή, δηλαδή την 1η Αυγούστου. Η ίδρυση Δημοτικής Τράπεζας, καθώς και η μελέτη αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος, που κύριος μοχλός του θα είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, είναι δύο βασικά σημεία του νέου νόμου για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Θανάσης Τσούρας στην ετήσια συνέλευση των Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Χανίων. Για το νέο νόμο στην τοπική αυτοδιοίκηση μας ενημερώνει και η ανταποκριτριά μας στην Κρήτη, Νέλη Κατσαμά. Το θεσμικό πλαίσιο για την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθμού ανέπτυξε πρώτη φορά πανελλαδικά ο Υφυπουργός Εσωτερικών Θανάσης Τσούρας στην ετήσια συνέλευση της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Χανίων. Ο κύριος Τσούρας επιβεβαίωσε στην ομιλία του την άμεση ίδρυση Δημοτικής Τράπεζας και τη μελέτη αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος, ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι ο κύριος μοχλός του. Ο κύριος Υπουργός, αναπτύσσοντας τις διατάξεις του νέου νόμου, είπε ότι από τις 6.000 κοινότητες που υπάρχουν στην Ελλάδα, οι 4.800 έχουν λιγότερους από 1.000 κατοίκους η κάθε μια, πράγμα που επιβάλλει στη συνένωσή τους σε Δήμο, έτσι ώστε να γίνουν πλήρεις λειτουργικές κοινωνικές μονάδες προς όφελος όλων των κατοίκων της χώρας. Σχετικά με τα επόμενα βήματα που θα κάνει η κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου καταστατικού χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο κύριος Τσούρας είπε πως ήδη έχει συσταθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών μια επιτροπή πλατιά που φτιάχνει το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών του Υπουργείου. Ταυτόχρονα έχει συσταθεί μια δεύτερη επιτροπή διυπουργική, στην οποία μετέχουν και οι φορείς της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία και εξετάζει την υλοποίηση αυτού του χρονοδιαγράμματος. Πρώτο βήμα αυτών των οργάνων, είπε ο κ. Τσούρας, θα είναι η πλατιά ενημέρωση των Ομαρχιακών Συμβουλίων και των τοπικών ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας. Το δεύτερο βήμα είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 1986 να εκδοθεί υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τα κριτήρια για την συνένωση των Δήμων και των Κοινοτήτων. Το Υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η κατάθεση των συμφωνητικών από τους παραγωγούς ντομάτας θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 6 Αυγούστου στις κατατόπους διευθύνσεις του Υπουργείου Γεωργίας. Αναχώρησε σήμερα για τη Λάρνακα της Κύπρου η ελληνική φοιτητική αντιπροσωπεία για να πάρει μέρος στη 10η θερινή πανεπιστημιάδα της Διεθνούς Ενώσεως Ευρωπαίοι Δημοκράτες Φοιτητές, που διοργανώνεται από τις 27 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου στην Κύπρο. Στη θερινή πανεπιστημιάδα συμμετέχουν πάνω από 200 φοιτητές χριστιανοδημοκρατικών, συντηρητικών και φιλελευθέρων φοιτητικών οργανώσεων από όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Πολωνίας. Από την Ελλάδα συμμετέχουν οι φοιτητικές παρατάξεις της ΕΔΑΠ ΝΙΔΕΛΤΑ ΦΙΚΑΠΑ και της ΑΔΙΚ. Κυρίαρχα θέματα στη φετινή πανεπιστημιάδα είναι το κυπριακό ζήτημα, οι ελληνοτουρκικές διαφορές, η ειρήνη στη Μεσόγειο, η συνεργασία και οι σχέσεις Βορρά-Νότου. Συμμετέχουν εκπρόσωποι της κυπριακής κυβέρνησης, των ελληνικών και κυπριακών πολιτικών κομμάτων και πανεπιστημιακοί καθηγητές.
Στη Λευκοσία θα γίνει και το επίσημο συνέδριο των Ευρωπαίων Δημοκρατών Φοιτητών, που θα έχει και αυτό κυρίαρχο θέμα το Κυπριακό. Κλειστή θα είναι αύριο όλη η φούρνη στην Αττική λόγω της γιορτής του Αγίου Παντελεήμονος προστάτου των αρτοπιών. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών που επιστρέφουν στην Αθήνα και για να διευκολυνθεί η αυξημένη κίνηση του διήμερου, θα μονοδρομηθεί αύριο από τις 6 το απόγευμα Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου από τον ανισόπεδο κόμβο Πάχης Μεγάρων μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο της Μάνδρας. Έτσι, αύριο το απόγευμα η κίνηση από την Αθήνα προς την Κόρινθο σε αυτό το τμήμα θα γίνεται από την παλαιά Εθνική Οδό. Για την καλύτερη επίσης και ασφαλέστερη κίνηση όσων μετακινούνται προς το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, απαγορεύεται απόψε κάθε κίνηση οχημάτων στον εθνικό δρόμο Ναυπλίου Λιγουριού Επιδαύρου ως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Λόγω απεργίας του προσωπικού της Πορθυνιακής Γραμμής Ρίου Αντιρίου δεν θα εκτελούνται δρομολόγια μέχρι τις 12 το βράδυ απόψε. Γεια σας, πάλι εδώ για την ενημέρωση πάνω στις νέες εκδόσεις. Περιορισμένος βέβαια ο χρόνος όπως έχουμε πει της εκπομπής μας, ωστόσο πιστεύουμε ότι έχει κάποιο αντίκρισμα, γιατί και υπάρχει ενημέρωση και η εκπομπή αυτή, ο χρόνος αυτός ο λίγος είναι υπέρ του βιβλίου. Αρχίζουμε σήμερα με ποιητικές συλλογές από τις εκδόσεις Πλέθρων και στη σειρά Ελληνική Λογοτεχνία. Είναι τα βιβλία του Γιάννη Τζανετάκη, «Όσο ακούω σε χρώμα», του Χάρη Βλαβιανού, «Πολιτής Θαυμάτων», και του Σπύρου Βρετού, «Ως Αστέκη στις Αζόρες». Επίσης έχουμε από τις εκδόσεις Ιάκυνθος του Νίκου Δαβέτα, «Ρέκβιεμ για το πρωινό τέλος», ποιητική συλλογή, του Διαμαντή Αξιώτη από τις αγροτικές συνεταιριστικές εκδόσεις, «Ύπνος Μεσημβρίας», ο Διαμαντής Αξιώτης είναι ένας ποιητής από την Καβάλα, και του Κώστα Δημόπουλου μία ανθολογία με τους ποιητές της Εύβοιας. Είναι αφιερωμένη, όπως γράφει εδώ, στον μεγάλο συμπολίτη τους, ποιητή Γιάννη Καρύμπα. Η προσπάθεια αυτή, λέει, ξεκίνησε με το ευωικό λογοτεχνικό δελτίο και με την έκδοση αυτής της ανθολογίας, σημειώνει ο ανθολόγος, θελήσαμε παρά τις δυσκολίες, προσωπικό ύφος, πιστεύω και βιώματα, διαφορετικές αντιλήψεις, πολύμορφα εκφραστικά σχήματα, να κάνουμε μια αληθινή και προσεγμένη παρουσία. Από τις εκδόσεις του Συλλόγου προς διάδοση ωφελήμων βιβλίων είναι η ανθολογία Άγγλων ποιητών εμπνευσμένων από την Ελλάδα, της Μερόπης Οικονόμου. Την ομορφιά της αγγλικής ποίησης, την αρμονία της και την μουσικότητά της, όπως σημειώνει η Μερόπη Οικονόμου, αισθάνθηκε βαθιά και γι' αυτό προχώρησε σε αυτή την ωραία και ενδιαφέρουσα κίνηση να μεταφράσει ποιητές Άγγλους που εμπνεύστηκαν από την Ελλάδα, όπως είναι ο Μίλτον, ο Γόρτσουορθ, Κάμπελ, Έλιοτ, Μπάιρον, Σέλεϊ, Κίτς, Μπράουνινγκ, Λονγκφέλο, Τένισον και πολλοί άλλοι. Από τις εκδόσεις του Δημήτρη Παπαδήμα είναι το εκτεταμένο βιβλίο και ενδιαφέρον του Ρομπέρτ Φρασελιέ, του Γάλλου Ακαδημαϊκού, «Ο έρωτας στην αρχαία Ελλάδα». Η μετάφραση είναι του κριτικού Ανδρέα Καραντώνη με έναν επιλογό του για τον Φρασελιέρ και μια εισαγωγή του στην ερωτική νεοελληνική ποίηση. Της Ruth Weiss, «Ένα τραγούδι χωρίς μουσική», είναι μια πολιτική αυτοβιογραφία. Οι μαύροι, σημειώνει στην Νότιο Αφρική, είναι άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας, χωρίς κανένα δικαίωμα, καταπιεσμένοι και κατατρεγμένοι, όπως οι Εβραίοι στη ναζιστική Γερμανία. Η Ruth Weiss έφυγε το 1936 στα 12 χρόνια της από τη Γερμανία και πήγε στη Νότιο Αφρική. Έζησε εκεί 40 χρόνια, κάτω από το καθεστώς των φυλετικών διακρίσεων. Παρόλο που εγκατέλειψε τη χώρα του Απαρτχάιντ, δεν έφυγε από την Αφρική, αλλά ζει και εργάζεται σήμερα στη γειτονική Ζιμπάμπουε. Του Βασίλη Χατζηβασίλη είναι το βιβλίο «Σχέσεις Ελλαδιτών και Κυπρίων. Μύθοι και πραγματικότητα» από τις εκδόσεις Στοχαστής. Είναι μια έρευνα στην οποία συμμετέχουν 1.000 Κύπροι και 1.000 Ελλαδίτες. Είναι πραγματικά μια ενδιαφέρουσα έρευνα και τα αποτελέσματά της αξίζει κανείς να τα μελετήσει. Το «Βελίστη», η «Λευκοπηγή», είναι του Λάζαρου Νάνου. Ιστορία και λαογραφία. Την αφορμή, λέει ο συγγραφέας, για το γράψιμο αυτού του βιβλίου την έδωσαν οι ίδιοι οι μαθητές του, γιατί είναι δάσκαλος ο συγγραφέας. Τα ήθη και τα έθιμά μας που ολοένα εγκαταλείπονται είναι αυτά που τον ανάγκασαν
να ξεκινήσει αυτή την ενδιαφέρουσα εργασία. Και τώρα φτάνουμε στο βιβλίο του Αντώνη Σιμιτζή, «Στο χασμί του νυχιού», είναι διηγήματα. Τον συγγραφέα τον έχουμε απόψη μαζί μας και θα θέλαμε να μας μιλήσει για τη δουλειά του αυτή. Τι είναι τα διηγήματα αυτά, «Στο χασμί του νυχιού»? Είναι μια σειρά από 150 περίπου μικρά και πολύ μικρά διηγήματα. Μερικά από αυτά μάλιστα δεν πληρούν τον όρο του διηγήματος, αλλά είναι απλή στοχασμή. Δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σου να με ρωτήσεις γιατί τα έγραψα. Γιατί τα έγραψες, ναι. Μπράβο, λοιπόν. Καταρχήν ήταν μια ευτυχία και μπορώ να πω ειδονή να μαζεύει σε τρεις αράδες ένα κείμενο μιας, δυο, τριών σελίδων. Ύστερα είχα το πρόβλημα ότι δεν υπήρχε χρόνος για μένα να μπορέσω να γράψω πολύ μεγάλα κείμενα, γιατί είχα και πολλές εμπνεύσεις. Ήταν μια εποχή που καταπιεζόμουν και είχα πολλές εμπνεύσεις. Και συνεχεία σκέφτηκα ότι και αυτοί που θέλουν να διαβάσουν, που είναι πάλι πολύ άσχολοι, δεν έχουν καιρό, θα έχουν όμως την ευκαιρία μέσα σε δύο λεπτά, σε ένα λεπτό, σε πέντε λεπτά, εν πάση περιπτώσει, να έχουν ένα ολοκληρωμένο κείμενο διαβάσει. Ποια είναι τα θέματα αυτών? Μπράβο, τα θέματα είναι, θα ήθελα να πω, είναι από μια διαρκή επικαιρότητα. Δηλαδή, είναι φιλοσοφικά, έχουν σχέση με την δικιά μας την καθημερινότητα, αυτά που μας απασχολούν. Μερικά από αυτά, δεν ξέρω αν πρέπει να διαβάσω, έχουν και μια προφητικότητα, ας πούμε. Μπορούμε να διαβάσουμε κάποιο? Ναι. Κιόλας. Ναι. Λοιπόν, αυτό επαληθεύτηκε ένα χρόνο, ξέρω εγώ, αφού εκδόθηκε το βιβλίο. Λέγεται «Ο νέος εχθρός». Επαληθεύτηκε περίτρανα, θέλω να πω. Και τώρα, φίλοι, είπε δείχνοντας τον καπνό από το καινούργιο εργοστάσιο, ένας νέος εχθρός, χειρότερος από τη φτώχεια μας απειλεί. Είναι η άχρηστη ευημερία. Εμείς εδώ τελειώσαμε. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Ελληνικές επιτυχίες είχαμε στην Βαλκανιάδα στίβου εφήβων νεανίδων που άρχισαν σήμερα στη Σμύρνη. Χρυσό μετάλλιο πήρε στο Μήκος ο Δημήτρης Χατζόπουλος με 7.64, ενώ τρίτος ήταν ο Κουκουδήμος. Είχαμε ακόμα πρώτη θέση στα 10.000 μέτρα βάδινα από τον Τσίρι με 45.51.7, από τον Κότσε στα 1.500 μέτρα με 3.50.7, στα 3 χιλιόμετρα από τον Πατούλια με 8.24.76. Επίσης, στη σφύρα ο Δελιάνης ήταν τρίτος με 59.90. Στα 400 μέτρα εμπόδια ο Κουλκεράκης επίσης τρίτος με 3.54.34. Ενώ ασημένια μετάλλια κατέκτησαν ο Λαμπρόπουλος στα 100 μέτρα με 10.95 και ο Παναγιωτόπουλος στα 400 μέτρα με 48.35. Στις νεάνιδες, η Βαβαδοπούλου ήρθε δεύτερη στα 100 μέτρα με 12.13. Η Γιαννάκου στα 1.500 μέτρα ήταν τρίτη. Και στη δισκοβολία η Βόγκολη πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 43-26 και η Αργύρη το χάλκινο με βολή 39-94. Επιτυχία ελληνική είχαμε όμως και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας με σκάφη τύπου Lightning που έληξε σήμερα στο Φαλιρικό Όρμο. Ο Στέλιος Κούτσικος με πλήρωμα τους Ψαράκη και Ζουγανέλη πήρε την πρώτη θέση στην έκτη και τελευταία ιστιοδρομία και κατετάγει δεύτερος στην τελική κατάταξη. Πρωταθλητής Ευρώπης αναδύθηκε ο Ιταλός Ατίνα. Ακόμα σήμερα στην τελευταία ιστιοδρομία, ο Δελιγιάννης με τους Μπενάκη Σπυρίδη πήρε τη δεύτερη θέση και την πέμπτη στη γενική κατάταξη. Δεύτερη μέρα σήμερα των αγώνων της κοινοπολιτείας που γίνονται στο Εδιμβούργο. Ο ελληνικής καταγωγής Αυστραλός αρσιβαρίστας Νικ Βουκελάτος στην κατηγορία των 56 κιλών πήρε το χρυσό μετάλλιο σηκώνοντας 245 κιλά. Στιγμιότυπα βλέπουμε στις οθόνες μας. Στη χθεσινή πρώτη μέρα των αγώνων προηγείται στα μετάλλια η εθνική ομάδα της Αυστραλίας με 5 χρυσά, 3 αργυρά και 3 χάλκινα. Η Αγγλία πήρε 9 συνολικά, 2 χρυσά, 4 αργυρά και 3 χάλκινα. Ο Αυστραλός Ντούκαν Άρμστρονγκ, βλέπουμε εδώ, έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ σε 400 μέτρα ελεύθερο με 3.52.25. Ο Άγγλος Κέβιν Μπόιντ ήρθε δεύτερο στην κούρσα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Ο Καναδός Βίκτορ Ντέιβς πήρε το χρυσό μετάλλιο στο πρόσφιο και έχασε την ευκαιρία να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ. Έκανε τον πολύ καλό χρόνο 1.31. Στην κολύμβηση γυναικών, η Αυστραλέζα Σούζαν Λάντλες κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μέτρα με χρόνο 4.45.82. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε πετύχει πριν λίγες μέρες η Αγγλίδα Σάρα Χάρν Κάστλ με 4.50.32. Στο box ο Ουαλός Κλιφ Πίπερ δεν κατάφερε να επικρατήσει επί του Άγγλου Ντάρεν Ντούερ που τον νίκησε με νοκάουτ στον πρώτο γύρο.
Εδώ βλέπουμε στιγμιότυπα από αυτόν τον αγώνα. Ο Γιώργος Μανιάτης τερμάτισε 26ος στο τρίτο ετάπ του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου της Πολωνίας. Κάλυψε απόσταση 150 χιλιόμετρων σε 3 ώρες 44 πρώτα και 12 δεύτερα. Με τον ίδιο χρόνο τερμάτισαν ο Ζώης στην 31η θέση, ο Φαραντάκης στην 50η, ο Κανελόπουλος στην 58η. Στη γενική κατάταξη μετά το τρίτο ετάπ, από ελληνική πλευρά στην καλύτερη θέση βρίσκεται ο Φαραντάκης που είναι 50ος με 53ο τον Μανιάτη. Ο νεαρός πυγμάχος των Βαρέων Βαρών, Μάικ Τισόν, είναι το φαβορί στην αποψινή αναμέτρηση που θα γίνει τα ξημερώματα στη Νέα Υόρκη με αντίπαλο τον Μάρβις Φρέιζερ, γιο του διάσημου Τζόε Φρέιζερ. Ο 25χρονος Φρέιζερ επιστρέφει στα ρινγκ μετά από 3 χρόνια αφού είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά σε ένα αγώνα που είχε δώσει με τον Λάρι Χόλμς το 1983. Ο Φρέιζερ, σε περίπτωση νίκης επί του Τισόν, που έχει το παρατσούκλι ο τρόμος, θα πάρει $250,000. Ο Τισόν έχει πετύχει ένα φοβερό ρεκόρ, έχει 24 νίκες σε καμία ήττα. Στο τελευταίο αγώνα που έδωσε αυτό το μήνα νίκησε εύκολα τον Λορέντζο Μπόιν με νοκάουτ στο δεύτερο γύρο. Εδώ είναι ο Φρέιζερ. Η φοβερή αυτή συνάντηση θα καλυφθεί από την αμερικανική τηλεόραση. Εδώ βλέπουμε σκηνές από το ζύγισμα. Και δύο ακόμα εσωτερικές ειδήσεις. Η ποδοσφαιρική ομάδα του Πανιωνίου άρχισε το απόγευμα την προετοιμασία της. Αύριο το πρωί η ομάδα της ΑΕΚ αναχωρεί για τη Στουτγκάρδη. Ο Ολλανδός προπονητής της ΑΕΚ, Άλμπερ Φαφιέ, επέλεξε 27 ποδοσφαιριστές. Τέλος, 13 βετεράνοι αθλητές του Στίβου αναχώρησαν σήμερα για το Μάλμο της Σουηδίας προκειμένου να πάρουν μέρος σε αγώνες που θα γίνουν αύριο.